τουλάχιστον μέχρι τις 7 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστά σχολεία και επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα. Με αυτά τα δεδομένα, επειδή η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής δεν μπαίνουν σε καμιά ζυγαριά, η όποια επάνωδος στην κανονικότητα θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με ασφάλεια. Ο δρόμος μας θα είναι πιο αργός, αλλά πιο σίγουρος και πιο ασφαλής. Εκπαιδευτικοί και γονείς κάνουν λόγο για μια αναμενόμενη απόφαση και επαναλαμβάνουν τις προτάσεις τους για τους τρόπους που μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Συνεχίζουμε να αναζητάμε ανοιχτά σχολεία, ασφαλή σχολεία, με 15 μαθητές ένα τμήμα, με προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, με σχολιατρική υπηρεσία, μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, επαρκές υγειονομικό υλικό. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να υλοποιήσει όλα αυτά, γιατί όπως βαίνουν τα πράγματα, δεν νομίζω ότι θα γλιτώσουμε πολύ εύκολα από όλο αυτό το άνοιγμα κλείσιμο των σχολικών μονάδων, το οποίο ξεκίνησε πέρυσι το Μάρτιο. Θεωρούμε ότι ίσως τα δημοτικά κυρίως και σε μια δεύτερη φάση τα γυμνάσια και τα λύκεια και η δευτεροβάθμια θα πρέπει να ανοίξουν και θα πρέπει να ανοίξουν, διότι θα πρέπει να έχουμε διαζώσει διδασκαλία για πολλούς λόγους. Κυρίως πρέπει ήδη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι χάσαμε το πρώτο τετράμινο και πάμε σε ένα δεύτερο τετράμινο και τα παιδιά που θα καταλήξουν να δώσουν πανελλήνιες στο τελευταίο τους πρέπει να έχουν επαφή με τους καθηγητές τους. Οι επιχειρηματίες εστίασης, που ούτως ή άλλως έχουν πληγεί κέρι από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας, θεωρούσαν πως ενδεχόμενο άνοιγμα μέσα στις γιορτές θα ήταν ανώφελο, εάν πρώτα δεν υπάρξει ουσιαστική οικονομική στήριξη και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Βέβαια, πλέον δεν μιλάμε για να μειωθεί η ζημιά, μιλάμε για την επιβίωση μας. Το πρώτο lockdown είχαμε να περιμένουμε τη σεζόν. Τώρα θα έχουμε έναν σκληρό χειμώνα μπροστά μας. Κοντεύουμε χρόνο με την πανδημία, δεν είναι το ξαφνικό το καινούριο του Μαρτίου. Και ένα πράγμα έχει μείνει ίδιο. Δεν υπάρχει και ουσιώδης στήριξη στο σύστημα υγείας, στο δημόσιο, ώστε να μην φοβόμαστε για όλα τα άλλα. Μέχρι την 5η 7 Ιανουαρίου και ώρα 6 το πρωί παραμένουν κλειστά επίσης η ψυχαγωγία, τα δικαστήρια και οι αθλητικές δραστηριότητες, εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν θα επιτραπούν τα ταξίδια από περιοχή σε περιοχή κατά τη διάρκεια των εορτών, ενώ εξακολουθεί να ισχύει και η απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφορία τη νύχτα. Για τις εκκλησίες, τα κομμωτήρια και το λιανεμπόριο θα γίνουν νέες ανακοινώσεις ενδεχομένως έως το τέλος της εβδομάδας.